την ενοχή του Κοσματοπόλη και του Μεσίτη και την αθώωση 4 αστυνομικών για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου πρότεινε σήμερα στους δικαστές του εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Θα πάμε στη Ρεγκίνα Σπυράτου. Έκανε λόγο ο Ρεγκίνα για ξεκάθαρα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ακριβώς και βάσει των βίντεο που έχουν καταγράψει καρέ-καρέ την επίθεση στον άτυχο νεαρό, ο εισαγγελέας είπε ότι δέχτηκε 8 χτυπήματα συνολικά από τους δύο κατηγορουμένους, τον Κοσματοπόλη και τον Μεσίτη, σε ευάλωτο σημείο του σώματός του, το κεφάλι, και παρά το γεγονός ότι ο Κωστόπουλος είχε τραυματιστεί και αιμορραγούσε και έρποντας επιχειρούσε να βγει από το κατάστημα. Ήθελαν να προκαλέσουν τις βλάβες, είπε ο εισαγγελέας. Ήταν τιμωρητική η αντίδρασή τους. Τα τραύματα συνδέονται με το θάνατό του και ο οργανισμός του αντέδρασε μέσω του μηχανισμού στρες. Δεν θα υπήρχε ο θάνατος εάν δεν είχε πληγεί με αυτόν τον τρόπο επανειλημμένα και με σφοδρότητα, είπε ο εισαγγελέας χαρακτηριστικά στην αγόρευσή του. Απέρριψε τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Ο Ζακ Κωστόπουλος είπε δεν ήταν ληστής, είχε εγκλωβιστεί μέσα στο Κοσματοπολείο και επιχειρούσε να βγει. Όμως ο εισαγγελέας ζήτησε από τους δικαστές να μην μετατρέψουν σε πιο βαριά την κατηγορία, σε απόπειρα ανθρωποκτονίας δηλαδή, όπως ζητούν οι γονείς. Όσο για τους 4 αστυνομικούς που ζητά ο εισαγγελέας να απαλλαγούν από την κατηγορία της θανατηφόρα σωματικής βλάβης, είπε ο εισαγγελέας ότι δεν προέκυψε ότι τα δικά τους χτυπήματα ευθύνονται για το θάνατο του νεαρού. Καταπέλτης λοιπόν ο εισαγγελέας Ρεγκίνα, περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.